Και από το ρεπορτάζ που μόλις παρακολουθήσαμε με τους πρώτους βαλκανικούς αλλά και διεθνείς αγώνες αισθητικής γυμναστικής που υλοποιούνται αυτό το διήμερο στην Πρέβεζα με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 αθλητών, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου Πύρος Άρτας, τον κύριο Χάρη Παπάζογλου. Κύριε Παπάζογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητοί. Συγχαρητήρια καταρχήν για την εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος από τα παιδιά, από τα κορίτσια του Πύρου Άρτας. Είναι πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού. Πραγματικά μια εκδήλωση που γίνεται στην όμορφη Πρέβεζα, που πολύ θα ήθελα να γίνει στην πόλη μας. Μια γιορτή η οποία συμμετέχουν πραγματικά, όπως είπες, 500 αθλητές και αθλήτριες. Ο σύλλογός μας συμμετέχει με 4 αθλήτες, με 4 ομάδες, συνολικά με 25 αθλητές. Μια συμμετοχή η οποία σε όλες τις κατηγορίες είναι μέσα στα μετάλλια. Αυτό βέβαια θα το δούμε αύριο τι χρώμα θα έχει το μετάλλιο. Πάντως μέχρι στιγμής η παρουσία τους είναι εξαιρετική. Έτσι. Βέβαια εμείς έχουμε ένα λάθος στον τίτλο. Δεν είναι η παρουσία, είναι η παρουσίαση του προγράμματος. Αλλά μας τα λέτε εσείς. Εντάξει. Για να συνεχίσουμε. Είναι μια εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα του συλλόγου μας, από τις συναδέλφους της γυμνάσεις, την κυρία Βάγα και την κυρία Σκαμαντά, με τη συμμετοχή των αθλητριών, οι οποίες είναι πραγματικά, ας πούμε, πάρα πολλές ώρες με το άθλημα αυτό στο γυμναστήριο, καταλαβαίνουν πολλές ώρες στο γυμναστήριο, πολλές ώρες δουλειά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς τους, που και αυτοί έχουν γεμίσει τώρα τις κερκίδες του σταδίου και χειροκροτούν τις προσπάθειες των παιδιών τους. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο συγκλονιστικό, συγκινητικό, κάτι το οποίο πραγματικά, παρόλο που είναι άνθρωπος του αθλητισμού, δεν το έχω συναντήσει σε άλλες εκδηλώσεις ή διοργανώσεις που έχω γίνει. Βέβαια, θα σας πω τώρα. Οφείλουμε να πούμε ότι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, δηλαδή προκειμένου να μας πείτε... Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, λέω, και προκειμένου να έχουμε και εικόνα και περισσότερα να μας δώσετε στοιχεία από τους αγώνες αυτούς... Κάτι δεν ακούγεται καλά, δεν ξέρω ακριβώς. Είστε πάρα πολύ κοντά στα ηχεία, με τη μουσική και γι' αυτό δεν μ' ακούτε. Αν θέλετε, απομακρυνθείτε λίγο. Είναι λοιπόν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Πύρου. Να πω μερικά πράγματα γενικά με τους αγώνες. Ναι. Γενικά με τη συμμετοχή των αθλητριών μας, γενικά με την παρουσίαση. Και τα παιδιά συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες με πολύ μεγάλο ζήλο, πολύ αγάπη. Βγάζοντας το πρόγραμμα το οποίο δούλεψα τόσα χρόνια, μάλλον πάρα πολύ καιρό με τις προπονήτριές του. Σίγουρα είναι μια προσπάθεια η οποία δεν είναι μόνο τώρα, είναι χρόνια που προσπαθεί ο Σύλλογος και έχει βγάλει αυτοπόθεση και την Ελλάδα και στους παρεστούμενους υγειακούς αγώνες και πανεπιστημιακά με μετάλλια, είτε χρυσά, είτε αργυρά, είτε χάλκινα. Και κάνει την πόλη μας γνωστή πέρα από τα σύνορά της. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει πραγματικά να επιβραβευτεί. Από όλους τους τοπικούς παράγοντες, φορείς. Βέβαια, σας λέω αυτή τη στιγμή ότι τα έξοδα που δαπανούνται για να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διοργανώσεις που πηγαίνουν τα παιδιά, είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό, και βγάζουν το όνομα της πόλης μας, της Άρτας μας, ασπροπρόσωπο, είναι από δικά τους χρήματα. Πάντως δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια. Και να πούμε ότι στα ευθύματα υποδομής υπάρχουν εκατοντάδες αθλητές, οι οποίες είναι από πίσω στα ευθύματα υποδομής, που σιγά σιγά και αυτές θα μπουν στο αγωνιστικό τμήμα και θα φέρουν και αυτές τα ανάλογα μετάλλια. Πάντως είναι όλα μια προσπάθεια, η οποία είναι αξιέπαιτη. Συλλογική. Κύριε Παπάζογλου, πήγαμε καλά στη βαθμολογία? Πέτυχαν τα παιδιά υψηλή βαθμολογία? Δεν θέλω να πλέω πολλά πράγματα και δεν μου αρέσει να λέω ποτέ πολλά μεγάλα πράγματα. Ξέρετε, σίγουρα αύριο θα ξέρουμε. Ναι. Αύριο θα ξέρουμε τις πραγματικές αποδόσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε σε κατηγορία. Τώρα, αν θα είναι πρώτο ή δεύτερο ή τρίτο, αυτό παίζει ρόλο στα εκατοστά ή σε κάποια άλλη στιγμή ή σε κάτι. Πάντως, μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, οι προπονήτρες μάλλον. Πολύ ικανοποιημένοι με τις αποδόσεις των αθλητών. Και
και θα σας πω ότι αν δεν ήταν μάλιστα πώς λένε, η Μολδαβία. Αν είναι σημαντικό να χωρέσει τουλάχιστον τα τρία από τα τέσσερα περάσει στην πορεία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα σημασία έχει ότι η προσπάθεια, ο αγώνας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, με ακούτε. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Γιατί κάποια στιγμή κάπου χάνεται. Πιστεύω ότι θα είχαμε χτυπήσει τα δύο πρώτα μετά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα, ο στόχος μπαίνει κάθε μέρα και πιο πάνω. Έτσι. Αρκεί τα παιδιά να είναι καλά, να είναι υγιείς. Και οι προπονήτριές τους να είναι υγιείς. Και να βλέπουμε την κατανοήση. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ άλλο. Καταλαβαίνω και την κούρασή σας και την προσπάθεια και την ανάγκη να επικοινωνήσουμε, αν και δεν είναι ό,τι καλύτερο, διότι αυτή τη στιγμή μέσα διεξάγονται, συνεχίζονται οι αγώνες για λίγο ακόμη. Αύριο θα έχουμε τους τελικούς, τις απονομές, έτσι, τις τελικές φάσεις και τις απονομές. Ευχαριστούμε που μας δίνετε και μια εικόνα από το εσωτερικό. Βλέπετε μερικές εικόνες από τους αθλητές του γυμνάσιου. Έτσι. Από τους αθλητές άλλων χωρών. Γεια σας. Εντάξει, που συμμετέχουν. Έτσι, αποστολές. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι πραγματικά είναι μια γιορτή. Μια γιορτή του αθλητισμού. Έτσι. Πολλά μπράβο στη διοργάνωση. Πολλά μπράβο στο Δήμο Πρέβεζας που κατόρθωσε να έκανε αυτή την εξαιρετική διοργάνωση. Πραγματικά. Που πραγματικά δεν ξέρω, έμεινα έκπληκτη. Ναι. Είναι... Θα ήθελα πολύ να γίνει στην πόλη μου. Έτσι. Αυτό και ήταν να... το επόμενο ερώτημά μου. Θα μπορούσα και η Άρτα να φιλοξενήσει τέτοιου είδους διοργανώσεις, κύριε Παπάζογλου. Τα γυμναστήρια υπάρχουν, οι υποδομές υπάρχουν. Πώς οι σύλλογοι που μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και που την εκπροσωπούν παντού, υπάρχει ο σύλλογος. Από εκεί και πέρα, γιατί να μην γίνει και στην πόλη μας. Γιατί να μην έχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα κράτη βαλκανικά, έχει έρθει η Μολδαβία που λέω δεν, για μένα δεν είναι, αλλά τότε είναι η Ιταλία και, γιατί είναι ταυτόχρονα και διεθνείς αγώνες. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα μπορούσε να φέρει και κόσμο και να γνωρίσουν και την πόλη μας και ταυτόχρονα να αξιοποιηθεί και η πόλη μας κατά κάποιο τρόπο να γίνει διεθνώς γνωστή. Ας ελπίσουμε. Πέρα από τα παιδιά που φέρνουν. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ευχή όλων μας, πιστεύω. Λοιπόν, ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στην ομάδα του Πύρου να πάει πάρα πολύ ψηλά. Να δούμε αύριο χρυσά μετάλλια για την ομάδα. Ό,τι καλύτερο και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ τον RTV για την για τη συμμετοχή και για την, μάλλον, στην προσπάθεια των αθλητών μας, γιατί μέσα από αυτό γίνονται γνωστές. Τεχνική διαγωνιστική προσπάθεια των παιδιών και των προπονητών. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα στον Πρόεδρο για το τηλεοπτικό σας κανάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Άψογος.